Χαρίσματα. Η υπέρβαση των νόμων της φύσεως. Στον πατέρα Παΐσιο, όπως θα φανεί, τα στοιχεία της φύσεως υποχωρούσαν ενίοτε ενώπιόν του, ενώ ο ίδιος ενεργούσε υπερβαίνοντας και καταργώντας τους φυσικούς νόμους. Άβρεκτος. Ο γέροντας χρησιμοποιούσε ομπρέλα και αδιάβροχο. Δεν ήταν αλεξίβροχος, ούτε αδιάβροχος. Αντιθέτως, ήταν ευαίσθητος στο κρύο και στην υγρασία. Κάποιες φορές όμως, για τους λόγους που γνωρίζει ο Θεός, γινόταν άβρεκτος. Ενώ δηλαδή γύρω του έβρεχε πολύ, αυτόν δεν τον άγγιζε σταγόν. Κάποτε μετέφερα τον γέροντα, διηγείται ο κύριος Κουτσογιάννης Κωνσταντίνος, από το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου Χαλκιδικής στη Σουρωτή. Σε όλη τη διαδρομή είχαμε καταρακτώδη βροχή, λες και είχαν ανοίξει καταράκτες του ουρανού. Μόλις φτάσαμε, περίμεναν οι αδελφές με ομπρέλες και πανοφόρια να τα δώσουν στο γέροντα για να μην βραχεί. Μου έκανα νόημα να πλησιάσω όσο γίνεται πιο κοντά στο κτίριο. Όμως όλος παραδόξος, εκείνη τη στιγμή, σε μία ακτίνα 2 μέτρων γύρω από το αυτοκίνητο, έπαυσε να πέφτει βροχή, ενώ πιο πέρα χαλούσε ο κόσμος. Αφού κατέβηκε ο γέροντας και με χαιρέτησε και μπήκε μέσα, άρχισε να βρέχει κανονικά και πάνω στο αυτοκίνητο. Αθέατος. Μαρτυρία κυρίου Γεωργίου Κουρκουλιώτη από την Κόρινθο. Επισκέφτηκα τον γέροντα Παΐσιο στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού τον Φεβρουάριο του 1979. Βρήκα την πόρτα ανοιχτή. Φωνάζω, ξαναφωνάζω, ξαναφωνάζω από την πόρτα του φράκτη. Δεν πήρα απάντηση. Ήταν πρωί, 8 η ώρα, και περίμενα. Σε μια στιγμή βλέπω τον πατέρα Παΐσιο μπροστά μου. Ξαφνιάστηκα. Τα έχασα. «Εδώ ήμουνα, Γιώργο μου», είπε ήρεμα. Ανέφερα έπειτα σε 2 πνευματικούς την ξαφνική εμφάνιση του γέροντα και μου είπαν ότι μπροστά σου ήταν και όταν θέλησε, παρουσιάστηκε.